Θα καλωσορίσω στο στούντιο του Open τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σα στο δελτίο μα. Καλησπέρα, κύριε Αντωνοπούλου. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, βλέπουμε μια κατάσταση να έχει ξεφύγει, είναι εκτό ορίων η σύγκρουση με προσωπικά χαρακτηριστικά και θέλω να μα πείτε, ακούσαμε και τον Παναγιώτη Στάθη που μίλησε για εμφύλιο στο κόμμα. Βλέπουμε την πλευρά Χτιόγλου, που και εσεί είστε μαζί τη, την υποστηρίζετε, να ανεβάζει στροφέ το τελευταίο 24ωρο. Γίνεται για λόγου συσπήρωση αυτό. Όχι, κύριε Αντωνοπούλου, γίνεται γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ κρίσιμο σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση, την επόμενη Κυριακή, οι ψηφοφόροι που θα προσθέτουν στην κάλπη, τα μέλη, οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία, οι σύντροφοι και οι σύντροφισέ μα δηλαδή, να γνωρίζουν επακριβώ ποιε είναι οι θέσει, ποιε είναι οι προτάσει, ποιο είναι το σχέδιο των δύο υποψηφίων, οι οποίοι ε, ένα από του δύο, ή η κυρία Αξιόγλου ή ο κ. Κασελάκη, θα αναλάβουν την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την αρχηγία τη αξιωματική mm -hmm. αντιπολίτευση στη χώρα. Μια θέση θεσμικά εξαιρετικά σημαντική και εξαιρετικά ισχυρή. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά, επιτρέψτε μου να το πω, γιατί είδα και το ρεπορτάζ, άκουσα το σχόλιο του συναδέλφου σα, mm -hmm. του κυρίου Στάθη. Mm -hmm. Δεν είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά τα εσωτερικά μα. Δεν είναι εσωτερική αυτή η συζήτηση, επειδή άκουσα και περί εμφυλίων ε, κλπ. Πάντω προ το παρόν εσωτερική είναι. Γιατί θα δηλαδή θα έχουν βγει τα μαχαίρια στον Τζίσα. ότι δεν παρακολουθούν να, και τα δε, άλλα κόμματα. Ε, μακριά από μένα λογικέ να κρύψουμε κάτω από το χαλί τα προβλήματα. Αυτό το οποίο όμω θέλω να πω είναι το εξή. Ότι εκεί έξω υπάρχει μια ολόκληρη κοινωνία. Μια κοινωνία η οποία μα παρακολουθεί με ενδιαφέρον, με αγωνία. Μια κοινωνία η οποία έχει ζοριστεί πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα. Και έχουμε την ευθύνη και εμείς απέναντι σε αυτή την κοινωνία ναι. να καταθέσουμε μία πρόταση το επόμενο διάστημα η οποία θα είναι πιστική, θα είναι ρεαλιστική και θα είναι ριζοσπαστική, έτσι ώστε να πείσουμε αυτή την κοινωνία ότι τα πράγματα στη χώρα μπορούν να πάνε διαφορετικά. Άντως, πρέπει κυρία, λοιπόν. Κύριε Χαρίτσι, λοιπόν, να, να σα διακόψω λίγο, παρακαλώ. επειδή μιλήσατε για το σχέδιο, το πολιτικό να. σχέδιο. Να. Εδώ από το δελτίο μα η κυρία Χρυσιόγκλο χτε είπε επί τη ουσία πω ο κύριο Κασελάκη δεν έχει σχέδιο. Ο ίδιο απάντησε σήμερα ο κύριο Κασελάκη και λέει: Έχω σχέδιο, και μάλιστα το έχω αναρτήσει στην ιστοσελίδα μου εδώ και ένα μήνα. Πού είναι το Επειδή τον το κατηγορείτε πω δεν είναι. έχει σχέδιο. Κυρία Ο ίδιο λέει αυτό, το πιστε. έχω στην ιστοσελίδα μου. Κοιτάξτε βγαίνω στον κόσμο, πιστε. Πιστε. βγαίνω περιοδίε. Έγινε αυτέ τι μέρε και η προσπάθεια και η ε, πρόταση από την Έφια Χτσόγλου να υπάρξει και μια δημόσια συζήτηση, μια δημόσια πολιτική αντιπαράθεση. Έτσι γίνεται στα δημοκρατικά κόμματα, ώστε να κατατεθούν αυτές οι προτάσεις δημοσίως. για να έχουμε το πολιτικό πλαίσιο τη κάθε υποψηφιότητα. Είναι κρίσιμα τα πράγματα. Είναι ιστορικέ οι στιγμέ για το κόμμα μα, αλλά επαναλαμβάνω και για την ελληνική κοινωνία. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό ο κάθε υποψήφιο να παρουσιάσει αναλυτικά, τεκμηριωμένα τι θέσει του. Να σα πω και κάτι άλλο, κυρία Αντωνοπούλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα και ένα από του βασικού λόγου, κατά τη γνώμη που έχασε και στι τελευταίε εθνικέ εκλογέ και μάλιστα έχασε με, με πολύ μεγάλη διαφορά. Και με ακόμα πολύ ακόμα μεγάλη διαφορά. πράγματι, πράγματι και πρέπει να τα δούμε λοιπόν αυτά είναι ακριβώ γιατί διαμορφώθηκε ένα ε, έλλειμμα αν θέλετε εμπιστοσύνη και αξιοπιστία και μια πολυφωνία η οποία μα πλήγωσε πάρα πολύ. Ε, τώρα... Η ανάκτηση λοιπόν αυτή τη αξιοπιστία, το σπάσιμο αυτή τη πολυφωνία. Περνάει ακριβώ από καθαρέ πολιτικέ θέσει, από καθαρά mm -hmm. πολιτικά προγράμματα, από καθαρά πολιτικά σχέδια. Αυτό είναι το σημαντικό και γι' αυτό ζήτησε και η Έφη Αχτσόγλου από τον Στέφανο Κασελάκη να προσέλθει σε ένα τέτοιο διάλογο για να ξεκαθαρίσει το πράγμα. Γιατί έχουμε ακούσει πολλά το τελευταίο διάστημα. Ναι. Έχουμε Αλλά... ακούσει διφορούμενα και αντικρουόμενα πράγματα από τη μεριά του κ. Επειδή Κασελάκη. επειδή έχουν πω. ακουστεί πολλά και επειδή πραγματικά η όλη διαδικασία θυμίζει mm. δύο πλευρέ, ε, mm. μεταξύ των οποίων έχουν βγει στην επιφάνεια τα πάθη. Και τα μίση. Για παράδειγμα, γίνεται πάρα πολλή συζήτηση για το αν θα πρέπει ε, να παρέμβει δημοσίω ο Αλέξη Τσίπρα. Ποια είναι η δική σα άποψη, μετά τον κύριο Σκουρλέτη, ακούσαμε σήμερα και τον κύριο Φίλη. Κυρία Αντωνοπούλου, ε, εγώ θεωρώ ότι ο Αλέξη Τσίπρα είναι απολύτω συνεπή στη στάση την οποία έχει κρατήσει αυτό το διάστημα. Μια στάση σιωπή, γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά, καλύτερα από όλου μα, ότι οποιαδήποτε παρέμβασή του μπορεί να εκλειφθεί με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο και να ερμηνευθεί κατά το δοκούν και να επηρεάσει τα πράγματα και να δημιουργήσει προβλήματα. Και βεβαίως εμείς σεβόμαστε απόλυτα αυτή την ε, απόφαση, αυτή τη στάση του ναι. Αλέξη Εσεί, για παράδειγμα, θα θέλατε να έχει μιλήσει ο κύριο Τσίπρα και να έχει πει πω εγώ δεν έχω πάρει κανένα SMS από την F.A. Ξιόπλου. Όχι, δεν είναι πολύ δώρο για αυτό. Να βοηθούσαν το F.A. Θεωρώ, θεωρώ ότι είναι ορθή η στάση του Αλέξη Τσίπρα, αυτή που έχει κρατήσει όλο αυτό το διάστημα να μείνει μακριά από όλη αυτή την εσωκομματική αντιπαράθεση. Αυτό το οποίο δεν είναι ορθό, αυτό το οποίο επιτρέψτε μου να πω ενοχλεί και ενοχλεί πάρα πολύ είναι το γεγονό. Ότι ο Αλέξη Τσίπρας εργαλειοποιείται πολλές φορές, Αυτό βλέπουμε να συμβαίνει και δυστυχώς οι αποστελέχοι τα οποία ε, ανήκουν, υποστηρίζουν. Θεμητό βεβαίω να υποστηρίζουν όποιον υποψήφιο θέλουν. Ο καθένα κάνει τι επιλογέ του, υποστηρίζουν την υποψηφιότητα Κασελάκη. Την Κυριακή των εκλογών είδαμε τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη να λέει με τον Αλέξη για τον Αλέξη. Αυτό σα λέω. Υπάρχει μια εργαλειοποίηση λοιπόν από αυτήν την πλευρά και επιτρέψτε να το πω γιατί έβλεπα το βίντεο που παίζατε, ε, όση ώρα ε, ναι. έκανε το σχόλιο του ο συνάδελφο ο κύριο Στάθη. Και μέσα στο βίντεο έπαιξε και από την τελευταία, ένα απόσπασμα από την τελευταία εκδήλωση την οποία έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία με τον πρόεδρό του, τον Αλέξη Τσίπρα, πριν από τι δεύτερε εκλογέ, τον Ιούνιο, στη Ρεματιά στο Χαλάνδρη, στην κεντρική μα εκδήλωση. Ποιοι ήταν σε αυτή την εκδήλωση δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, ναι. η Έφη εσείς, εγώ, εσείς, Ήταν η Έφια Χτσόγλου, ήμουν ήταν ο Διονίστη Μπονέρα, ήταν ο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Ναι. Ε, δεν έχουμε μπει σε μια τέτοια λογική Εσείς να δηλαδή... εργαλειοποιούμε την παρουσία μας δίπλα στον Άλεξ Τσίπρα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εσείς δηλαδή μήνες. Δεν, δεν είχε πέσει στην αντίληψή σας μια διαδικασία υπονόμευσης του Αλέξη Τσίπρα από κάποια στελέχη. Ήσταν πολύ κοντά του, γνωρίζετε τα πράγματα. Ε, ε όχι κύριε Αντωνοπούλο, αν όχι. είχε υποπέσει στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο θα το, ε, θα το είχαμε αποτρέψει ή θα είχαμε βγει να μιλήσουμε γι' αυτό. Νομίζω ότι ο Αλέξη Τσίπρα πήρε τι αποφάσει του ε, έτσι, όπως ο ίδιος έκρινε, έτσι όπως ο ίδιος έκρινε, είναι ένας ηγέτης ο οποίος έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευκή Συμμαχία mm -hmm. αλλά στο πολιτικό σύστημα της χώρας μας και της Ευρώπης ολόκληρης mm -hmm. τολμώ να πω. Και είναι ένα πολιτικό άνθρωπο οποίος έχει πολλά να προσφέρει και στο μέλλον, κυρία Αντωνόπολη. Την επόμενη μέρα, δηλαδή Κυριακή, κοντή γιορτή, τη Δευτέρα. Κυριακή, την κοντή, επόμενη γιορτή. μέρα, Φτά, κυριολεκτικά σωστά των εκλογών. <laughs> τη Δευτέρα ε, θα είναι ενωμένο το κόμμα, θα είναι ίδιο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, Εσεί, δηλαδή, αν ε, εκλεγεί ο κ. Κασελάκη, θα μείνετε στο κόμμα. Καταρχά, έχουμε μπροστά μα την Κυριακή, που είναι μια ανοιχτή εκλογική μάχη η οποία θεωρώ ότι είναι ακριβώ το αποτέλεσμα, είναι αυτή τη στιγμή εντελώ ανοιχτό. Γυρίζει δηλαδή το παιχνίδι. Απολύτω. Απολύτω γυρίζει και, και θεωρώ ότι μπορεί να κερδίσει είτε η κυρία Αξιόγλου είτε ο κύριο Κασελάκη. Σε κάθε περίπτωση. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει τη Δευτέρα, γιατί πράγματι έχετε δίκιο και σα είπα και πριν, να μην κρύβουμε κατά το χαλί τα προβλήματα και τι αντιπαραθέσει. Για να κλείσουν οι πληγέ, και επειδή πρέπει να προχωρήσει ενωμένο ο ΣΥΡΙΖΑ και επειδή έχουμε ευθύνη Δεν απέναντι στην ελληνική δηλαδή ο απέναντι ο στην ελληνική δευτέρα. κοινωνία, επιτρέψτε μου να σα πω, το βασικό σε, σε όλα αυτά τα ζητήματα είναι η επιστροφή τη πολιτική. Πρέπει όλο αυτό να γίνει μια, σε πάνω σε μια στέρεη. Πολιτική, πολιτική βάση. Δεν θα γίνει αυτό. Αν είχα μπροστά μου ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με το οποίο θα μπορούσα να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω, ή να υπάρξει μια σύνθεση διαφορετικών σχεδίων, έτσι γίνεται. Έτσι κάνουμε πολιτική. Δεν θα γίνει και τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Αντωνόπούλου, όταν υπήρχαν διαφορετικέ απόψει μέσα στο κόμμα μα και κάποιοι από εμά, επιτρέψτε μου να το πω. Και για τον υποφαινόμενο, δώσαμε μεγάλε μάχε για την ενότητα αυτού του χώρου σε πολύ δύσκολε συνθήκε. Θα τη δώσετε υποθέσεις. αυτή τη μάχη τη Βεβαίω θα τη δώσουμε αυτή Ακόμα τη μάχη. Ακόμα και με το, και Αλλά το... Θα δώσουμε αυτή τη μάχη θα μα... δώσουμε αυτή τη μάχη σε μια συγκεκριμένη πολιτική βάση. Όχι γενικώ και ορίστο. Η ενότητα δεν είναι απλώ και μόνο μια αφηρημένη έννοια. Η ενότητα αφορά Μάλιστα. το μέλλον τη παράταξή λοιπόν, μα και αφορά δύναμη. το μέλλον τη ελληνική κοινωνία. Καλή ημονίας. δύναμη, γιατί έχουμε μόνο πέμπτη και έχουν ανέβει οι τόνοι πολύ. Σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαρίτσι.